Στη Χιλή έκκληση για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον τερματισμό των βασανιστήριων απίφθινε σήμερα για πρώτη φορά ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' λίγο πριν την αναχώρησή του από το Σαντιάγκο για τις νότιες επαρχίες της χώρας. Στη Χιλιανή πρωτεύουσα, ωστόσο, το στρατιωτικό καθεστώς εξακολουθεί να κλειδωνίζεται από τις σφοδρές ταραχές που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες τρεις μέρες μεταξύ εκατοντάδων χιλιάδων διαδηλωτών και αστυνομίας. Από τις συγκρούσεις μέχρι στιγμής ένα άτομο σκοτώθηκε και τουλάχιστον άλλα 220 τραυματίστηκαν. Στη Σουμάτρα 26 άτομα σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν όταν επιβατικό αεροπλάνο των Ινδονησιακών αερογραμμών που μετέφερε 45 επιβάτες συνετρίβει σήμερα κατά την προσγείωσή του. Πηγές στο αεροδρομίο ανέφεραν ότι το αεροσκάφος έπεσε και εξεράγει στο έδαφος αφού προηγμένως προσέκρουσε σε ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης. Και τώρα ο μετεωρολόγος Παύλος Κότσης θα σας ενημερώσει για τον καιρό. Ζεστός θα είναι και σήμερα σε όλη τη χώρα ο καιρός, πιο αναλυτικά. Προβλέπεται ότι στη βορειοδυτική Ελλάδα θα έχουμε τοπικές νεφώσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνίγουν νοτιοανατολική μέχρι μέτρη, ενώ στα ανατολικά θα είναι ασθενής μεταβλητή. Η θερμοκρασία που θα σημειώσει άνω θα κυμανθεί στις κεντρικές και βόρειες παιδινές περιοχές από 5 μέχρι 22 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες από 10 μέχρι 23. Στην Καλαμάτα προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι ασθενείς και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 10 μέχρι 21 βαθμούς. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός και στην περιοχή Αττικής, όπου οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 10 μέχρι 22. Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι ασθενείς μεταβλητοί και θερμοκρασία που θα κυμανθεί στην πόλη από 7 μέχρι 21 βαθμούς. Αλλά και τη Δευτέρα δεν προβλέπεται αλλαγή στις καιρικές συνθήκες, ενώ αναμένεται και νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο μας είναι στις 2 το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα.